Καλώ ήρθατε πίσω σε ένα ακόμα βίντεο του Daily Show. Ονομάζομαι Τέρι Χατζή Ερεμία και αυτό είναι το show στο οποίο προσνάρει για να ενημερώνεσαι σωστά και ηθικά κάθε μέρα για θέματα που σε αφορούν. Αν είσαι καινούριο στο κανάλι, πάτσε το κουμπάκι που λέει subscribe, εγγραφή. Βλέπει ότι είτε το πατήσετε όχι, του 100.000 δεν θα του περάσουμε ποτέ. Είναι πολύ πιο απλό το πλάνο του YouTube. Με εντυπωσιάζει το YouTube γιατί από τη μία μου δίνει subscribers, από την άλλη μου διώχνει subscribers. Αυτό το YouTube πρέπει να με χρωστάει το λιγότερο 5 με 10.000 subscribers στους τελευταίους 3 μήνες που μετά λεπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τα bots του. Τέλος πάντων, τέλος πάντων, αν είσαι στο κανάλι, το κουμπάκι που λέει subscribe, εγγραφή και οπωσδήποτε smash the like button και share κοινοποίηση αυτό το βίντεο να φύγει αλήθεια προς τα έξω. Ευθύ ξεκινάμε, δεν σε κουράζω. Να σου πω και ένα story. Χθε δεν έβγαλα επεισόδιο γιατί έβγαλα στο δεύτερο μου κανάλι νέο podcast με τον Τηλέμαχο. Ο οποίο έκανε μια φοβερή, φοβερή δουλειά με τον μαραθώνιό του για να σηκώσουμε χρήματα για του ανθρώπου, του γιατρού μα που βρίσκονται σε αναστολή. Πολύ καλή δουλειά. Είχα μια συζήτηση λοιπόν με ένα δικό μου άτομο, full Νέα Δημοκρατία. Και του λέω, μιλούσαμε πολιτικά για το Μητσοτάκι, του τάχωνα εγώ, έλεγα τι έχει να πει για το θέμα που ο Biden έφερε πληθωρισμό, για το κομμάτι τη ενέργεια, για τη ΣΥΒΙΣΗ που εξαγοράζει ΔΕΗ και Μασούτη και βρίσκεται μέσα η κόρη του Μιτσοτάκη, τι έχει να πει για τον Γεραπετρίτη, τον, πεθερό του που, που κάει και μόνο η βόρεια έβια. Η, η, τοπική κλιματική κρίση είναι αυτό το ζήτημα και στην τοπική κλιματική κρίση πάντα μπαίνουν ανεμογενείτε. Τι έχει να πει για όλα αυτά, φυσικά δεν υπήρχε απάντηση. Και του λέω και το κερασάκι στην τι έχει να πει για τη Οι Περιοχέ τη χώρα μα. Είναι τέλος αναγκαίο να δούμε το θέμα της ενσωμάτωσης των μεταναστών. Είναι αναγκαίο να δούμε το τέλος. Καταρχάς, όλο το προηγούμενο βίντεο μιλάει για τα προβλήματα τα δημογραφικά της Ελλάδος. Και το καλύτερο το αφήνει για το τέλος. Ενσωμάτωση των μεταναστών. Ιδιαίτερα αυτών που προσπαθούν να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία. Η ομαλή ένταξή τους δεν συμβάλλει μόνο στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά βοηθά και στην τόσο αναγκαία ανανέωση του πληθυσμιακού δυναμικού της χώρας μας. Εύχομαι... Κατάλαβες. Δεν το κατάλαβες ακόμα. Σε λίγο που θα δεις εικόνες από Πολωνία, σύνορα Πολωνίας, Λευκορωσίας, ίσως να το καταλάβεις. Θα πάμε τώρα σε ένα άλλο τζιμάνι. Φυσικά αναφέρομαι στον Άδωνη Γεωργιάδη. Και ο κύριος Γεωργιάδης, πέρα του ότι μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζουν σε έναν άλλο κόσμο. Στον κόσμο που κάνουν κουμάντο οι σύμβουλοί τους. Από την Αμερική φυσικά, δεν το συζητάμε γιατί όλα από εκεί έρχονται. Σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν ο Γεωργιάδης πιστεύει ότι όλα πάνε καλά. Και εάν επιχειρηματολογήσει με τον Γεωργιάδη, που είναι ένα κορυφαίο πολιτικό και μπορεί να πείσει του πάντε να κάνουν τα πάντα, ακόμα και να αγοράσουν ξεχασμένα βιβλία του παρελθόντο, ο Γεωργιάδη λοιπόν θα έρθει η στιγμή που θα σου πει: Κοίταξε να δει, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο κάνουν αυτό και αυτό και αυτό. Άρα και εμεί, ω καλοί followers, Κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό. Τη στιγμή που θα του πει, κύριε Γεωργιάδη, δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο και πε μου τι κάνει εσύ εδώ πέρα, εκεί πέρα τι γίνεται. Δεν έχει βρεθεί φυσικά κάποιο να του μιλήσει με αυτόν τον τρόπο, αλλά για να ακούσουμε τον Γεωργιάδη. Σε όλη την Ευρώπη, η μία μετά την άλλη χώρα, απαγορεύουν την εστίαση εντελώ Σύμφωνη. Εμεί λέμε να ράπει τέσσερις του εξωτερικού χώρου. Τώρα είμαστε από τους ύπηλους. Η έξοδος του τερικού δεν υπάρχει Έχει αποτύχει. Αλλά θα το δούμε τώρα. Τα πρόσφατα εξωτερικά. Το συντριβήματος των 15 ημερών του τερικού χώρου. Έγινε η απεργία η Πανελλ και είχε πάνω από 90% πληρότητα. Υπήρχαν και κάτι απαράδεκτο, που εγώ το θυμάμαι φυσικά, δεν το συζητάμε αυτό. Επιχειρηματίε οι οποίε άνοιξαν τα μαγαζιά του. Ωραία, εγώ θα το θυμάμαι αυτό. Πάρτε με έναν επιστολή. Πρέπει να βάλει αλλά αν δεν πειράζει, πρέπει να πειράζει. Εάν δεν βάλει το κατάστημα, το κατάστημα λογικά με τη δουλειά του θα κάνει έλεγχο. Αν δεν κάνει έλεγχο καθόλου το κατάστημα, θα αφτούν οι παραβάσει. Αν αφτούν οι παραβάσει, θα πνίπαν η Εάν δεν κάνει έλεγχο, θα αυξηθούν οι παραβάσει. Εάν αυξηθούν οι παραβάσει, θα αυξηθεί η πανδημία. Η πανδημία θα πρέπει να πάμε χειρότερα, λέει. Παιδιά, ακούστε. Όλο <Τεδιά> το πράγμα πω, αυτό. <Τεδιά> παιδιά, είναι <Τεδιά> Είναι Λέω, Όλο σύμφω. το πράγμα αυτό έχει μια λογική. Η λογική είναι να πέσει ο ιός. Δεν να κάνουμε τη ζωή σα δύσκολη. Άρα <Τεδιά> μα χρησιμοποιεί το εργαλείο για να. Και εγώ είμαι εργαλείο και εσύ εργαλείο και όλοι είμαστε εργαλείο. Να τι απάντηση από τον κορυφαίο χειριστή τη πυθού. Και εγώ είμαι εργαλείο και εσεί, Εργαλείο. Βρε, ποιο είναι αυτό που χρησιμοποιεί του μοχλού, δεν μα είπατε κύριε Γεωργιάδη. Θα σου πω εγώ. Είναι η νέα τάξη πραγμάτων και οι φίλοι του Γεωργιάδη και προ προφανώ του Μητσοτάκη από το εξωτερικό. Αυτοί είναι που έχουν τα εργαλεία στο χέρι και τα χειρίζονται όπω θέλουν. Και βγάζει το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Και το αντίστοιχο αποτέλεσμα είναι καταστροφικό. Καταστροφικό! Οποιοδήποτε website και να ανοίξει σήμερα αναφέρεται στο τεράστιο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Το οποίο δεν θα αναλύσουμε στο, ση... στο σημερινό επεισόδιο. Πάμε παρακάτω. Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση: 90% συμμετοχή στην απεργία. Με απόλυτη επιτυχία η απεργία, καθώ η συμμετοχή σε ορισμένε περιοχέ έφτασε το 100%. Το μήνυμα ελήφθη τονίζει που εσένα. Η πανελλαδική εκδήλωση διαμαρτυρία με κλείσιμο καταστημάτων στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία από την Κρήτη ω τον Εύρο και από τη Ρόδο ω την Κέρκυρα. Οι επαγγελματίε του κλάδου κατέβασαν ρολά στι επιχειρήσει του σε μια ένδειξη διαμαρτυρία στην εργαλειοποίηση του κλάδου από την κυβέρνηση στο πλαίσιο τη αντιμετώπιση πανδημίας. πανδημία. Η συμμετοχή των επαγγελματιών κοιμάνθηκε πάνω από 90% με ορισμένε περιοχέ τη Ελλάδα να φτάνει το 100%. Το μήνυμα ελήφθη. Η κυβέρνηση έλαβε το μήνυμα τη πρωτόγνωρη κινητοποίηση σε όλη τη χώρα. Επίση, έλαβε το μήνυμα ότι θα πρέπει να ανοίξει ένα επικοδομητικό διάβλο επικοινωνία για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου και τη λήψη μέτρων για διαρθρωτικέ αλλαγέ χωρί δημοσιονομικό κόστο. Υπογραμμίζει η Πανελίνα Ομοσπονδία. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι, για να καταλάβει και εσύ πέντε πράγματα τι συμβαίνει. Θεωρεί τυχαία την κίνηση στα κομματήρια να μην πουλάνε τέτοιου είδου εξοπλισμό. Παρά μόνο με τιμολόγιο σε επαγγελματίε. Το θεωρεί αυτό τυχαίο, ε! Εντάξει, το θεωρεί αυτό τυχαίο. Θεωρεί τυχαία την κινητοποίηση αυτή εδώ που έγινε σήμερα με κλειστή όλη την εστίαση. Και πάνω από 90% πληρότητα. Η απεργιακή κίνηση. Το θεωρεί και αυτό τυχαίο. Ξέρει τι δεν έχει καταλάβει. Ότι πηγαίνουμε σε lockdown. Ότι λένε ψέματα και ότι κάποια στιγμή είναι αναπόφευκτο να έρθει. Έχουν αποτύχει παταγωγώ, τα νούμερα δεν είναι με το μέρο του. Εύκολο θα το καταλάβει αυτό. Στατιστική είναι. Δεν είναι καθόλου με το μέρο του σε σχέση με ένα χρόνο πριν, που υποτίθεται ότι θα πρέπει να είναι καλύτερα τα νούμερα του. Αλλά άντα, μην το σχολιάσω το συγκεκριμένο. Το θέμα είναι ότι αναπόφευκτα πηγαίνουμε σε lockdown. Η απεργιακή κίνηση με την εστίαση είναι για να δούνε το πόσα λεφτά θα του δώσουν με σκοπό να του κρατήσουν κλειστού. Αλλά αυτό δεν του συμφέρει. Όλοι βλέπουν το δέντρο και χάνουν το δάσο. Αν γίνει αυτό, πάλι θα βγείτε χαμένοι. Η νέα οικονομία που ετοιμάζουν και μιλήσανε και στο summit τη κλιματική κρίση στη Γλασκόβη, που έβγαλε πολύ κακό αποτέλεσμα σε σχέση με αυτό που επιθυμούσαν. Μπορούμε να το αναλύσουμε αυτό. Έβγαλε αποτέλεσμα ότι. Δεν θα πάμε σε απαγόρευση του άνθρακα, αλλά σε σταδιακή μείωση. Διότι μπήκε σφίνα στη μέση, Ινδία και Κίνα, και είπε ότι αυτό δεν είναι καλό για, τα δικά, για τις δικές μας τις χώρες και τα δικά μας συμφέροντα. Οπότε πάμε σε σταδιακή μείωση του άνθρακα. Φυσικά αυτό, η Κίνα και η Ινδία, σώζουν την ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή. Παρουσιάζουν αυτή μια κλιματική αλλαγή, μια κλιματική κρίση, που είναι πάλι πολιτική σπέκουλα. Το παρουσιάζουν με σκοπό να έχουν πάλι πολιτικό όφελο. Η συγκεκριμένη ατζέντα που είπαμε πιο πριν, που χειρίζεται τα εργαλεία του εστιατόρε και τον Άδονη, τον Γεωργιάδη και φυσικά το Μητσοτάκι. Και το Δένια και το Γεραπετρίτη και όλου αυτού του ανθέλινε που κυβερνάνε. Γιατί αυτό που κάνουν είναι ανθεληνικό και αντιεπιχειρηματικό. Και δεν, όχι καμία ανάπτυξη. Είναι γελ... γελίο το Υπουργείο που ονομάζεται Υπουργείο Ανάπτυξη που το έχει ο Γεωργιάδη. Πρέπει να βρουν άλλη ονομασία επ' αυτού. Και ξανατονίζω, η συνάντηση αυτή είναι για το πώ θα διαπραγματευτούν τη στιγμή που θα του κλείσουν. Πόσα λεφτά θα, θα του δώσουν και τι ακριβώ θα συμβεί εδώ. Όλα τα υπόλοιπα είναι μπαρούφε. Οι επαγγελματίε τη εστίαση ύψωσαν τα κλειδιά του και κάλεσαν τον Γεωργιάδη να τα πάρει. Είχε προηγηθεί βία, βία η αντίδραση τη αστυνομία. Ο Γεωργιάδη, άμα πα στο Facebook του, θα δει ότι λέει ότι όταν υπάρχει καλή θέληση όλα μπορούν να λυθούν. Και βγήκε και έβγαλε αυτό το βίντεο στο κανάλι του στο YouTube με 20.000 συνδρομητέ και δείχνει ότι όλα πηγαίνουν καλά επειδή πήγε και μίλησε με πέντε δικά του άτομα. Ξέρεις, δεν είναι όλα καλά. Εδώ υπάρχουν πάλι τα αιτήματα τα οποία τα έχουμε αναλύσει σε προηγούμενο επεισόδιο. Δεν είναι καθόλου όλα καλά. Αυτό εδώ ο άνθρωπο που βλέπει είναι ο Γεραπετρίτη. Ο πεθερό του Γεραπετρίτη έχει την τέρνα. Η Τέρνα είναι από τι νούμερο ένα κατασκευαστικέ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών Siemens στη Βόρεια Εύβοια αλλά και γενικότερα. Να θυμίσω ότι η Βόρεια Εύβοια ήταν μόνο το μέρο τη Βόρεια έβεια που δεν έχει ανεμογεννήτρε, μόνο αυτό το μέρο κάκε. Το νότιο που είχε ανεμογεννήτρε δεν πειράχτηκε. Ο πεθερό του Γεραπετρίτη λοιπόν είναι αυτό που αναλαμβάνει το έργο. Δεύτερο το κρατούμενο, ο Γεραπετρίτη δεν είναι βουλευτή, δεν κατέβηκε με ψήφο. Ο Γεραπετρίτη μπήκε για πρώτη φορά από το Πασόκ που έρχεται να ξέρει και μπήκε έτσι για πρώτη φορά ακυρό στο ψηφοδέλτιο τη Επικρατεία. Και αυτή τη στιγμή είναι το δεξί χέρι του Μητσοτάκη. Για ποιο λόγο, Γιατί Μητσοτάκη ΑΕ είχε deal με την τέρνα. Ο Γεραπετρίτη λοιπόν λέει, τον κάνουν εδώ πέρα κάποιε ερωτήσει. Πάμε να το διαβάσουμε. Ανοδική πορεία των κρουσμάτων αλλά και αυξανόμενη πίεση στο σύστημα υγεία έχουν πυροδοτήσει τη συζήτηση για πρόσθετα μέτρα. Εξετάζονται παρεμβάσει τοπικού χαρακτήρα τη περιοχή που είναι βαθύ κόκκινο. Και απαντάει. Η σημαντική αύξηση των κρουσμάτων οφείλεται στην ανάπτυξη του ιού, αλλά και στον πολύ μεγάλο αριθμό τεστ που διενεργούνται στη χώρα, περίπου 2,5 εκατομμύρια ανά εβδομάδα πλέον. Από την άλλη πλευρά, είναι λογικό και αναμενόμενο το σύστημα υγεία να δέχεται πίεση στο μέτρο που δεν έχει ακόμα επιτευχθεί η επιδιωκόμενη ανοσία του πληθυσμού. Βεβαίω, καλό είναι να θυμόμαστε ότι κάθε τέτοια περίοδο το σύστημα υγεία δεχόταν πίεση από την εποχική γρήπη, ενώ για πολλά χρόνια υπήρχαν μεγάλε αναμονέ στι μονάδε εντατική θεραπεία θα μεριμνήσουμε για περαιτέρω αύξηση των διαθέσιμων κλινών εντατική θεραπεία και για ένταξη στο σύστημα ιδιωτικών κλινών και ιδιωτών γιατρών. Η εταιρεία που διαχειρίζεται μέρο του κεφαλαίου της, η Σοφία Μετσοτάκη, η CVC, έχει αγοράσει τέτοιε κλίνε. Έχει 1.400 τέτοιε κλίνε. Τι σου λέει εδώ πέρα ο Γεραπετρίτη, λοιπόν, θα μεριμνήσουμε για περαιτέρω αύξηση διαθέσιμων κλινών εντατική θεραπεία και για ένταξη στο σύστημα ιδιωτικών κλινικών και ιδιωτών γιατρών. Ξέρει τι φαγοπότη πέφτει σε αυτέ τα κέντρα αποκατάσταση. Ξέρει για πόσα άτομα του πηγαίνουν την ημέρα. 20-30 άτομα την ημέρα. Ξέρει τι λεφτά είναι το κέντρο αποκατάσταση. Είναι από 1000 έως 5.000 το μήνα το μήνα. Πόσε μέρε θα τον κρατήσουν εκεί πέρα, πόσε μέρε δηλώνουν ότι τον κρατάνε. Άστο. Άστο. Δεν θέλω να ξέρω τι λεφτά τρώνε από το ελληνικό κράτο όλοι αυτοί. Και όλα αυτά είναι καμώματα νέα δημοκρατία. Αυτά που σου λέω θα πρέπει να τα ψάξει για να τα καταλάβει. Πάμε παρακάτω. Τεράστιο πρόβλημα με του μετανάστε στη Λευκορωσία και στο σύνορο με την Πολωνία. Σου έδειξα και σε προηγούμενα επεισόδια πώ έχουν μαζευτεί εδώ πέρα. Δε πώ είναι, είναι πάρα πολλοί. Δεν ξέρω τι κάνουνε, Δεν είναι πρόθυμοι οι Πολωνοί να, να, ανοίξουν τα σύνορα. Γιατί πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα και κάνουν τέτοιου είδου πράγματα. Και πιο σημαντικά, δε εδώ πέρα. Ξεκινήσανε τα επεισόδια. Στο παίζω έτσι το βίντεο για να μην έχω πρόβλημα με το YouTube. Ξεκινήσανε τα επεισόδια και είναι μάλιστα τραυματισμένο κάποιο, νομίζω είναι αστυνομικό από την Πολωνία. Το ίδιο και στι Ηνωμένε Πολιτείε. US authorities encountered 164.303 undocumented migrants. 165 σχεδόν χιλιάδες άτομα μετανάστες λαθρέοι, λαθροεισβολείς οι οποίοι δεν ήταν καταγεγραμμένοι πουθενά. Επίσημο στοιχείο από το DHS. Τι θέλω να σου πω με αυτό. Εάν συνεχίσουμε και αφήσουμε αυτού του ανθέλνε που κυβερνάνε ουσιαστικά, ο οποίο Μητσοτάκη και ο Τσίπρα πλέον έχουν την ίδια πολιτική στο κομμάτι τη λαθρομετανάστευση. Α, μισό λεπτό. Εδώ πρέπει να σχολιάσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Βλέπεις το Μητσοτάκη να πηγαίνει στο εξωτερικό στην Αγγλία και να κοκορεύεται για τα αγάλματα. Δεν λέω. Εγώ τα θέλω πίσω πρώτο είμαι που τα θέλω πίσω τα αγάλματα. Παρόλα αυτά υπάρχει... δεν ήταν διαλλακτική την τελευταία φορά οι Άγγλοι να τα δώσουν πίσω γιατί τα αγοράσανε με νόμιμο τρόπο. Αυτό θα πει καπιταλισμός, έτσι. Όταν τα αγοράζει κάποιο με νόμιμο τρόπο, το θέμα είναι το εξή: ότι εάν καταφέρει και τα πάρει ο Μητσοτάκης πίσω, αυτό θα αυξήσει και καλά τη δημοτικότητά του. Αυτό είναι παγίδα. Είναι όπω το μάτι. Τι έγινε, Μπήκε η φωτιά στο μάτι, ανίκανο ο Τσίπρα, μετά πήγε ο Μητσοτάκη και βγήκε παν Είναι η ίδια πολιτική προπαγάνδα. Πάνε να κλέψουν ψήφου από πατριώτε. Να δω πότε θα τα καταλάβουμε αυτά τα πράγματα. Και τέλο, έχουμε δημοσκόπηση. Πρόωρε εκλογέ και συγκυβέρνηση, 7 μονάδε, σε ένα μήνα έχασε η Νέα Δημοκρατία. Κατάλαβε για ποιο λόγο αυτή η φιγούρα, ο Κυριάκο Μητσοτάκη, πηγαίνει στο εξωτερικό και σου λέει ότι θα γυρίσουν πίσω τα αγάλματα. Που μπορεί να γυρίσουν. Δηλαδή τώρα πιστεύω ότι θα γυρίσουν. Είναι τόσο απελπισμένη η ατζέντα του, αυτή των εθνομηδενιστών και τη νέα τάξη πραγμάτων, που είναι ικανοί να φέρουν πίσω τα αγάλματα του Παρθενώνα με σκοπό να ανέβει η δημοτικότητα του συγκεκριμένου κυρίου. Ο οποίο έχει καταστρέψει και έχει αποτύχει τα πάντα και έχει καταστρέψει την επιχειρηματικότητα. Εάν έστω λίγο καταλαβαίνει τι λέω, θα πρέπει να ψηφίσει πατριωτικά κόμματα. Μόνο έτσι θα έρθει η λύση. Μόνο έτσι. Δεν θα σου πω ποιο. Αυτό είναι στο δικό σου το. στη δική σου την ιδιοσυγκρασία. Τουλάχιστον μην ψηφίζει νεοφιλελεύθερου κεντροαριστερού που είναι πλέον ο Μητσοτάκη και ο Τσίπρα. Μα έχουν καταστρέψει και φυσικά και αυτή η φάτσα εδώ πέρα του Παπανδρέου, έτσι. Ο οποίο Παπανδρέου φαίνεται ότι ανεβαίνει στι δημοσκοπήσει. Είναι το, τόσ, τόσο γελίο το παιχνίδι του. Για να μην δείξουν την αλήθεια ότι ανέβηκε ο Κασιδιάρη. Ε, όχι, ρε φίλε, ε, εντάξει, παραπάει. Νέα δημοσκόπηση τη. Τη Μάρκα, αποκρισταλώνει το τοπίο. Τι έλεγε η ίδια εταιρεία προμηνό. Ο κόσμο το έχει τούμπανο και το μαξί μου κρυφό καμάρι. Πρόωρε εκλογέ και συγκυβέρνηση. Προβάδισμα 12,5 ποσοστίων μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία. Συγκεντρώνοντα 34% από 41% που έπαιζε. Η Νέα Δημοκρατία είχε πιο πολύ στι προηγούμενε δημοσκοπήσει. Έναντι του ΣΥΡΙΖΑ που κινείται στο 21,5%. Λοιπόν, τα πραγματικά ποσοστά είναι 26% Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ 18%. Τα έχει στα νούμερα. 26% Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ 18%. Και το 26% και το 18 είναι στην άγνοια που δεν ξέρουν τι έχει πίσα και για τους λαθρομετανάστες. Στην άγνοια είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι αυτοί οι υπάλληλοι, οι δημόσιοι, οι γενικότεροι υπάλληλοι που δεν έχουν χρόνο να ενημερωθούν. Αυτοί είναι, δεν κάνω πλάκα. Αυτ αυτό είναι το κοινό τους. Μόνο που αυτά τα νούμερα είναι για τα μάτια του κόσμου. Και πάλι το πενταπόσταγμα θα διαβάσει στην ουσία. Σε άλλη έρευνα προμηνό τη ίδια εταιρεία, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία φτάνει το 41% και ο ΣΥΡΙΖΑ 27,5%. 41% για Νέα Δημοκρατία, σημαίνει ακριβώ ότι παίρνει παραπάνω από όσο βγήκε. Βγήκε υπαψηφίο Μητσοτάκη με σκοπό να δώσει λύση στο μακεδονικό. Με αυτή την προοπτική βγήκε ο Μητσοτάκη. Και με την αγανάκτηση από το μάτι. Δηλαδή το ψηφίσαν όλοι. Δεν υπήρχε τότε άλλη επιλογή. Το ψηφίσαμε όλοι. Και εγώ βάζω τον εαυτό μου μέσα. Το θέμα όμω είναι το εξή. Του έδινε 41% μετά από τι πυρκαγιέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνέβη αυτό. Και τώρα του δείχνει ότι είναι μείον 7 μονάδε καταλαβαίνει τα πραγματικά νούμερα. Εγώ στα ξαναλέω. 26% Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, 18% ΣΥΡΙΖΑ. Εθνικό κόμμα Έλληνε 7 με 9%. Δηλαδή μέσα σε ένα μήνα. Το κυβερνών κόμμα έχει απολέσει 7% της δυναμικής του. Δηλαδή αυτό δεν βγαίνει, είναι μούφα. Κοινάλα. Παράλληλα, αυξημένο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ισοκομματικέ εκλογέ και η σκληρή μάχη για την ηγεσία του κοινάλ. Το οποίο κινείται οδικά στο 8,2%. Από πού και ω πού, εμένα παίρνει 0,1% το κοινάλ. Έπαιρνε 0,0%. Το, 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 μπορώ να το παραδεχτώ αυτό. Από το 0,0 πήγε 0,1%. Τώρα με τον Γεώργιο Παπαδρέο πραγματικά δεν ξέρω ποια διάνοια θα ψηφίσει κοινάλ, αλλά το Κινάλ ετοιμάζει και διαδικτυακές εκλογές. Ναι, ναι. Άμα είσαι πρώην πασόκο του εξωτερικού, πλέον θα μπορεί να ψηφίσει διαδικτυακά. Γιατί γίνεται αυτό, σου δώσα τη δική μου την, την τοποθέτηση. Θα φάει ο Μητσοτάκη ψήφου από το κοινάλ. Δεν θα περάσουν δεύτερη φορά. Στι δεύτερε επαναληπτικέ εκλογέ δεν περνάει ο Παπανδρέου, άμα βγει ο Παπανδρέου. Οπότε θα του τσιμπήσει όλου με ένα απλό κουμπί μέσα στη Singular. Τόσο απλά τα πράγματα. Στο σύνολο των ψηφοφόρων που δηλώνουν θα ψηφίσουν στι εσωκομματικέ εκλογέ προκύπτει. Λοβέρδο 31. Ανδρουλάκη 26. Παπανδρέου 24. Και μετά οι υπόλοιποι δεν έχουν καμία ουσία. Στου ερωτηθέντε που ψήφισαν κοινάλ το 2019, προηγείται και πάλι ο Λοβέρδο με 29,5. Έναντι του 26 του Ανδρουλάκη και σε απόσταση αναπτύσσει βρίσκεται ο Παπαδρέο με 25,9. Ακολουθούν οι αδιάφοροι. Τι ανησυχεί περισσότερο του πολίτε. Αυτό που ανησυχεί περισσότερο του πολίτε είναι η πανδημία με ποσοστό 77,6% και η ακρίβεια με 60,7% σύμφωνα με την έρευνα. Και αυτό το κοινό θέλουν να μου πούνε. Βασικά αυτό το κοινό δεν έχει σχέση με το κοινά, απαραίτητα. Είναι με τη γενικότερη δημοσκόπηση. Αυτό το κοινό το 77 και το 60 δεν θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και, σε, και τους άλλους. Αυτούς δεν τους ψηφίσει. Θα πάει αλλού, σε άλλο κόμμα. Λίγο νοημοσύνη να έχουν, που εγώ πιστεύω ότι έχουν πάρα πολύ νοημοσύνη οι άνθρωποι. Για να δούμε Πε μου την άποψή σου από κάτω στα σχόλια. Το επεισόδιο αυτό έφτασε στο τέλο του. Έχω και πολύ περισσότερο content, αλλά θα το أτωκάλια... κρατήσω για την επόμενη εβδομάδα να μην βγαίνουν μεγάλα τα επεισόδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολούθησε. Ε, να σου θυμίσω ότι έχω κάνει ένα επεισόδιο με το φίλο μου τον Τηλέμαχο. Θα το βάλω στο τέλο οπωσδήποτε να το παρακολουθήσει Είναι καλό επεισόδιο. Πρέπει να το δει γιατί θα σου δώσει μια άλλη προοπτική από την προοπτική τη αστυνομία. Ο Τηλέμαχο είναι ασθ... αστυνόμο ο οποίο αυτή τη στιγμή δυστυχώ βρίσκεται σε διαθεσιμότητα. Γιατί βρίσκεται σε διαθεσιμότητα. Γιατί έβαλε 23.000 ευρώ σε ένα περιπολικό για να το κάνει πιο εξελιγμένο και δεν το δέχτηκε. Το περάσανε δε. Και όχι μόνο αυτό, και για πολλού άλλου λόγου. Πρέπει να δει το επεισόδιο να καταλάβει ακριβώ τι συμβαίνει και εκεί μέσα. Είναι απίστευτα, απίστευτη η Ελλάδα του Μιτσοτάκη. Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολούθησε. Αν είσαι καινούριο στο κανάλι, το κουμπάκι που λέει subscribe, γραφεί οπωσδήποτε. Smash the like button. Στο πρώτο σχόλιο από κάτω θα βρίσκεται ο σύνδεσμό μου για να μπει στο community στο Locals. Και παρακαλώ πολύ να το κάνει στο Locals. Είναι μια πολύ καλή πλατφόρμα και εκεί μέσα θα υπάρχει το ακουστικό περιεχόμενο των podcast μου μόνο για τα μέλη που γίνονται έμπρακτοι υποστηρικτέ. Και σα ευχαριστώ όλου πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά.